Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και καλωσορίζουμε τον πρώην Υπουργό, Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στα Τρίκαλα, τον κύριο Σκρέκα. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Πολύζο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Και μάλιστα την καλησπέρα αυτή τη λέμε λίγο πριν αναχωρήσετε στην Θεσσαλονίκη, όπου από αύριο, ουσιαστικά Πέμπτη, Παρασκευή και βεβαίως Σαββατοκύριακο, που θα είναι εκεί και ο αρχηγός σας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα δουλέψετε για να μας πείσετε ότι είστε οι νοικοκύριδες, που το είπε ειρωνικά την Κυριακή ο κύριος Τσίπρας. Εσείς ήσασταν, λέει, οι άνθρωποι που οδηγήσατε τη χώρα στα χάλια που έχει σήμερα. Από αύριο πραγματικά θα βρίσκουμε Θεσσαλονίκη, θα επισκεφθούμε με μια ομάδα βουλευτών και άλλα κλιμάκια βέβαια θα κάνουν την ίδια δουλειά όπως θα κάνουμε εμείς. Θα επισκεφθούμε φορείς της πόλης και της Βορείου Ελλάδος για να μεταφέρουμε το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να συζητήσουμε με τους ανθρώπους και να ακούσουμε τα προβλήματα τα οποία τους ταλανίζουν στην καθημερινότητά τους, και με αυτόν τον τρόπο έτσι να, μέσα από αυτό το διάλογο και αυτή την όσμωση, να βάλουμε τα νέα στοιχεία, τα στοιχεία που χρειάζεται στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα. Γιατί βλέπετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δυστυχώς τα πράγματα στην οικονομία και στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση δεν οδηγούν πουθενά. Βλέπουμε εμβληματικές και μεγάλες επενδύσεις όπως αυτή στον ελληνικό χρυσό στη Χαλκιδική να είναι έτοιμες να ακυρωθούν και οι επενδυτές να φύγουν. Και όλο αυτό δυστυχώς μας ανησυχεί και μας προβληματίζει πάρα πολύ. Σε αυτό το πλαίσιο, τέλος πάντων, της επίσκεψης του Προέδρου, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Θεσσαλονίκη, εμείς θα κάνουμε πάρα πολύ δουλειά έτσι ώστε να έχει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και όχι απλά ένα επικοινωνιακό χαρακτήρα. Και εν όψη δε, φαντάζομαι με αυτό το σύνθημα θα πορευτείτε από εδώ και πέρα. Έχετε επιλέξει κάτι που είναι βέβαιο ότι θα μιλήσει στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας είπα, στο μας αξίζει κάτι καλύτερο ή μπορούμε καλύτερα. Ποιο είναι το σύνθημα? Πιστεύω προσωπικά, αν μου επιτρέπετε, ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες και δυστυχώς αυτές τις δυνατότητες δεν τις έχουμε αξιοποιήσει και πολύ περισσότερο αυτή η κυβέρνηση δείχνει να μην καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει ώστε να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες της χώρας προς το δημόσιο συμφέρον και προς το συμφέρον των Ελλήνων, των ελληνικών οικογενειών. Mm-hmm. Παράδειγμα είναι όλες αυτές οι επενδύσεις που ακούμε, όπως το ελληνικό, όπως η Κασιόπη στην Κέρκυρα, όπως είπα και προηγουμένως, η επένδυση στον ελληνικό χρυσό στην Χαλκιδική, επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες 3 χρόνια τώρα είναι κολλημένες, επενδύσεις πολλές από αυτές, όπως η Κασιόπη, πλήρως αδειοδοτημένες, έτοιμες να ξεκινήσουν, και βλέπετε ότι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης αντιδρούν με κάθε τρόπο. Δεν πάει πουθενά αυτή η κατάσταση. Όταν βλέπουμε συμπατριώτες μας, συμπολίτες μας, νέους ανθρώπους μεγαλύτερους, νέους επιστήμονες να μεταναστεύουν καθημερινά, όταν βλέπουμε ότι σήμερα ο νέος αυτή η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει αυτή τη γενιά των 360 ευρώ, όπου δεν μπορούν να βρουν μια αξιοπρεπή πλήρης εργασία, αυτό κάπως πρέπει να αλλάξει. Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να το αλλάξει και παρόλες τις μεγαλοστομίες και τις εξαγγελίες για άλλη μια φορά του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, στην Διεθνή Θεσσαλονίκη προχθές, δυστυχώς δεν περάσαν λίγες ώρες και βλέπουμε πως ο ίδιος για άλλη μια φορά βρίσκεται ανακόλουθος και διαψεύδονται οι εξαγγελίες του από μια σκληρή πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που δείχνει το πραγματικό πρόσωπο της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα σήμερα. Όλα τα κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η χρονική συγκυρία που επέλεξε για να στείλει αυτό το τελεσίγραφο η Ελληνικός Χρυσός δεν έγινε τυχαία, ότι είχε πολιτικά κίνητρα και ουσιαστικά φωτογραφίζουν εσάς ότι εξυπηρετεί την δική σας πλευρά αυτή η κίνηση από την πλευρά της Ελντοράντο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Πολύζο, για ποιο λόγο καθυστέρησε τόσο χαρακτηριστικά ο αρμόδιος υπουργός και η κυβέρνηση να προχωρήσουν αυτή την επένδυση για να μην αναγκαστεί ο επενδυτής για να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Για την Ελλάδα δεν είναι καλό αυτές οι δηλώσεις. Είναι πολύ δυστυχώς άτυχη η στιγμή αυτή και πολύ κακή η συγκυρία αυτής της ανακοίνωσης από αυτόν τον επενδυτή
τη στιγμή που η χώρα πραγματικά διψά για επενδύσεις. Αλλά αυτό έχει αίτια. Και τα αίτια είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν θέλει, από ό,τι φαίνεται, αυτή την επένδυση. Το έχει πει η κυρία, μάλλον η εκπρόσωπος από την περιοχή εκείνη, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Προχθές, μάλλον εχθές, είδαμε τον σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Καρανίκα, να λέει στα τσακίδια αυτή η εταιρεία και όπου αλλού βρεθεί να μην στεριώσει. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται εν της πράγμαση ότι, επαναλαμβάνω, παρόλες εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα για δήθεν προσέλκυση επενδύσεων, αποδεικνύεται ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει ουσιαστικά τις επενδύσεις. Δεν πιστεύει ότι το πρόβλημα της Ελλάδος, ότι η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από επενδύσεις. Νομίζει ότι θα το βρει με έναν άλλο μαγικό τρόπο. Δυστυχώς όμως τα αποτελέσματα, την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, την πληρώνουν οι άνεργοι οι οποίοι μεταναστεύουν και τα νοικοκυριά τα ελληνικά που πασχίζουν για ένα κομμάτι ψωμί σήμερα. Και ακόμα χειρότερο είναι αυτό το οποίο ανακοίνωσε χθες το Δημοσιονομικό Συμβούλιο του Κράτους, κύριε Πολύζο, που δείχνει την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Το μήνα Ιούλιο αυξήθηκαν 2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα μήνα μόλις τα χρέη των πολιτών προς το δημόσιο. Σε ένα μήνα οι Έλληνες πολίτες δεν κατάφεραν να πληρώσουν 2 δισεκατομμύρια φόρους που τους έχουν επιβληθεί. Και αυτό καταλαβαίνει κανείς, από αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι πια η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων ξεπέρασε πια τα όρια της. Και αυτό είναι ένα μεγάλο, είναι μια καμπάνα, ένα καμπανάκι, καμπάνα θα έλεγα, κινδύνου για το τι έρχεται μπροστά μας. Ο κύριος Τσίπρας και αυτή η κυβέρνηση δεν έχουν κάνει τίποτα για να προσελκύσουν επενδύσεις, γιατί τους ακούω να επέρονται και να πανηγυρίζουν για δίθεν ανάπτυξη. Πείτε μου, κύριε Πολύζο, πώς τι ήρθε, έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση ήρθε, για να προσελκύσει τις επενδύσεις? Και κάλεσε, έχοντας στο πλευρό τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τους Γάλλους να εμπιστευτούν την Ελλάδα, όχι μόνο αυτούς που ήδη επιχειρούν στην Ελλάδα, αλλά και άλλους που συνόδευαν ή άκουγαν τον κύριο Μακρόν να το λέει. Δεν ξέρω αν είχαν ακούσει τον κύριο Καρανίκα να λέει στα τσακίδια μία επένδυση, αν τελικά αυτό το οποίο είπαν, αν θα είχε κάποια ουσία για την Ελλάδα. Το θέμα δεν είναι μία επικοινωνιακή διαχείριση, κύριε Πόλυζο, των προβλημάτων. Δεν είναι να έχουμε υψηλούς προσκεκλημένους, και καλά κάνουμε και τους έχουμε, οι οποίοι να λένε κάποια ωραία λόγια, και όταν φεύγουν από την Ελλάδα, εμείς οι Έλληνες δυστυχώς να είμαστε μάρτυρες της σκληρής πραγματικότητος. Αυτή τη στιγμή στην επένδυση στη Χαλκιδική της Ελληνικός Χρυσός δουλεύουν 2.500 καλοπληρωμένοι εργαζόμενοι, μεταλλορύχοι, εργάτες ορυχεία και επιστήμονες, Έλληνες εργαζόμενοι. Αυτοί οι άνθρωποι, αν αυτή ομιγέννητο η επένδυση ακυρωθεί, θα αναγκαστούν, κύριε Πολύζο, να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Αυτό πρέπει να δούμε κατάματα και να επιτέλους να υποθεί η αλήθεια στον ελληνικό λαό και να μην εμπέζεται. Αυτή η επένδυση, γιατί άκουσα από τα στελέχη της κυβέρνησης να μιλάνε για δήθεν περιβαλλοντικά προβλήματα, για δήθεν άλλα προβλήματα, αυτή η επένδυση έχει 18 φορές κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας θετικά, έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά και αυτή τη στιγμή, σε ό,τι φορά, επαναλαμβάνω, τις περιβαλλοντικές άδειες, δεν εκκρεμεί καμία περιβαλλοντική άδεια σε καμία υπηρεσία του Υπουργείου και όλες οι άδειες έχουν εκκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο διοικητικό δικαστικό συμβούλιο. Όταν λοιπόν έχει φτάσει και μετά από πολλά χρόνια ένας επενδυτής έχει ξοδέψει 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι τώρα, θα ξοδέψει άλλο 0,5 δισεκατομμύριο και πλέον τα επόμενα χρόνια, και αναγκάζεται να βγει και να ανακοινώσει ότι αν το κράτος επιτέλους ελληνικό δεν μας δώσει αυτές τις άδειες που είναι ήδη εγκεκριμένες, επαναλαμβάνω. Δεν μιλάω αυτές οι οποίες εξετάζονται, μιλάω για άδειες που ήδη έχουν εγκριθεί και βρίσκονται στο γραφείο του Υπουργού σήμερα. Ότι αν δεν μας τις δώσει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, όπως ορίζει το χρονοδιάγραμμα, θα αναγκαστούμε να φύγουμε. Αυτό είπε ο επενδυτής. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού πάνε όλες αυτές οι εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα για δήθεν επενδυτές οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν. Ναι, πάντως... Είναι το χειρότερο σήμα, ο χειρότερος συμβολισμός που θα μπορούσαμε να δώσουμε στις διεθνείς αγορές ως Ελλάδα. Η προθυμία του ιδίου του αρχηγού σας, αλλά και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, να υπερασπίζονται όλες αυτές τις υποθέσεις, δίνει επιχειρήματα στην άλλη πλευρά. Ακούω σήμερα την κυρία Γεροβασίλη και χθες και άλλους υπουργούς ή κυβερνητικά στελέχη ή βουλευτές της συμπολίτευσης να λένε πως ουσιαστικά εσείς υπόσχεστε τα πάντα
ενδεχομένως κλείνοντας τα μάτια στις επιταγές της νομιμότητας, στα περιβαλλοντικά θέματα, γιατί λένε ότι εκεί που χωλαίνει η υπόθεση της Ελντοράντο είναι ότι δεν είναι σωστή η περιβαλλοντική της μελέτη. Ότι είστε διατεθειμένοι να ξεπουλήσετε τα πάντα, να παραβιάσετε τους νόμους και το Σύνταγμα, αυτό λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Και ποιος τους πιστεύει? Το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο, η Νέα Δημοκρατία είναι ταυτισμένη, κύριε Πολύζο, με τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Η Νέα Δημοκρατία ακουμπά αυτή τη στιγμή σε όλες αυτές τις βαλόμενες κοινωνικές ομάδες που ψάχνουν να βρουν με χίλια ζόρια μια εργασία. Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα για την ελληνική οικογένεια είναι η ανεργία, κύριε Πολύζο, και η έλλειψη εισοδήματος. Δεν έχουν χρήματα οι Έλληνες σήμερα για να ζήσουν αξιοπρεπώς την οικογένειά τους. Πάνω σε αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις βάσεις και το περιβάλλον να έρθουν επενδυτές να επενδύσουν για να δημιουργηθούν δουλειές. Γιατί δουλειές από τον ουρανό δεν πέφτουν. Εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε τον ελληνικό θησαυρό του ορυκτού πλούτου. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τον ορυκτό πλούτο της χώρας με κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας, αειφορίας και διατηρησιμότητας για τις επόμενες γενιές. Φυσικά και οποιαδήποτε επένδυση θα πρέπει να ακολουθεί την ελληνική νομοθεσία. Εννοείται αυτό, είναι αυτονόητο. Μα σας λέω ότι το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας 18 φορές έκρινε τις περιβαλλοντικές μελέτες που κατέθεσε μετά από τις επιταγές της ελληνικής νομοθεσίας ο επενδυτής στη συγκεκριμένη περιοχή και τις έκρινε θετικά. Πείτε μου κάτι, τι άλλο θέλει αυτή η κυβέρνηση δηλαδή? Γιατί δεν λέει καταρχήν την αλήθεια, ότι το πρόβλημα δεν είναι οι μελέτες, δεν είναι το περιβάλλον. Το πρόβλημα είναι, κύριε Πολύζο, ότι ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ σε εκείνη την περιοχή επί χρόνια είχε σηκώσει τη σημαία της αντίστασης και είχε παρασύρει μεγάλες κοινωνικές ομάδες κατά της επένδυσης. Τώρα πώς θα θάψουν αυτό το λάβαρο της επαναστάσεως και της αντίστασης που είχαν σηκώσει? Το ίδιο πρόβλημα έχουν και στον ελληνικό. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκλέχθηκαν από ψηφοφόρους τους οποίους είχαν παρασύρει ενάντια σε αυτές τις επενδύσεις. Σήμερα πώς θα πάνε αυτοί οι βουλευτές να αντικρίσουν τους ψηφοφόρους τους όταν καταπέφτουν και τα τελευταία σύμβολα τα οποία είχαν σηκώσει? Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το πολιτικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό πληρώνει η χώρα σήμερα. Η χώρα έχει έχει ένα θησαυρό, όπως σας είπα, ορυκτού πλούτου. Θα αποφασίσουμε να τον αξιοποιήσουμε με όρους, επαναλαμβάνω, αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, ή η Ελλάδα θα κάθεται πάνω σε ένα θησαυρό και από την άλλη θα απλώνει το χέρι ως επέτης για χρήματα από κάποιους άλλους? Αυτό πρέπει να αποφασίσουμε. Θα αξιοποιήσουμε τον ορυκτό πλούτο, θα δώσουμε δουλειά στους Έλληνες, θα εκμεταλλευτούμε αυτό το πλούτο που μας έχει δώσει ο Θεός, ή τελικά πίσω από ιδεολειψίες θα αφήσουμε αυτή την κοινωνία να σέρνεται στη μιζέρια και στη φτώχεια? Τώρα, ελάτε να δούμε τι θα ακούσουμε από εσάς στη διάρκεια του Σαββατοκυριακού και στην ομιλία Μητσοτάκη το Σάββατο, αλλά και στη συνέντευξη τύπου την Κυριακή. Τι έχουμε να περιμένουμε από εσάς? Θέλω να πω ότι και στην προηγούμενη διεθνή έκθεση, αυτά που είχε να πει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί ποτέ δεν θέλει να μοιράσει απλόχερα, αλλά να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που υπόσχεται, τα ακούσαμε. Άρα πρέπει το αφήγημα να έχει μια άλλη κατεύθυνση. Θέλω να πω, έχετε πει τι θα κάνετε με τον έμφυα, τι θα κάνετε με την φορολογική κλίμακα, αυτά που είναι τα αμιγώς οικονομικά, ας το πούμε έτσι, έχουν υποθεί. Ακούσαμε προσφάτως ότι στην Πειραιώς 62 είναι η σωστή διεύθυνση για τους επενδυτές και το επιχειρήν. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί ο δικός σας αρχηγός? Ο κύριος Μητσοτάκης, ο ίδιος σε άρθρο του σε μεγάλη εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας, δήλωσε ότι μια στήρα αντιπαράθεση δεν ωφελεί την Ελλάδα, και γι' αυτό το λόγο και από τη Νέα Δημοκρατία ακούγονται και θα ακούγονται όλο και περισσότερο προτάσεις επικοδοματικές για την επόμενη μέρα. Νομίζω, χωρίς βέβαια να γνωρίζω και να μπορώ να προδικάσω το τι θα αναφέρει ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί και η παρουσία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κόσμος, κύριε Πολύζο, σήμερα θέλει προτάσεις. Δεν περιμένει τίποτα από την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΑΝΕΛ. Εκείνο το οποίο περιμένει είναι να δει τη Νέα Δημοκρατία, να ακούσει τη Νέα Δημοκρατία.
Εκείνο το οποίο ελπίζει είναι να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και καταλαβαίνει ότι η κατάσταση που ζει σήμερα δεν μπορεί να αλλάξει με μια κυβέρνηση η οποία από τη μια μέρα λέει ότι θέλει επενδύσεις και την άλλη μέρα διώχνει τις επενδύσεις. Άρα η Ελληνική Δημοκρατία αυτή τη στιγμή αποτελεί, καλός ή κακός, καλός από εγώ βέβαια, τη μοναδική ελπίδα που έχει ο ελληνικός λαός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας νέος άνθρωπος, ένας έξυπνος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που διέπεται από τις αρετές της ειλικρίνειας, που θέλει να προσφέρει και γι' αυτό το λόγο έχει αναλάβει αυτό το έργο και, και έχει προχωρήσει αυτή την προσπάθεια, είναι η μοναδική ελπίδα που έχει σήμερα ο ελληνικός λαός για να αλλάξει κάτι στη χώρα μας. Και αυτό το πράγμα είμαι βέβαιος ότι θα αποτυπωθεί στις επόμενες εκλογές, στις επόμενες εθνικές εκλογές, κύριε Πολύζο, όποτε και αυτές και αν γίνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά. Θα τα δούμε όσα θα μας πείτε στην Θεσσαλονίκη και θα τα ξαναπούμε. Εις το επανειδήν, κύριε Υπουργέ.